Λοιπόν, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, και θέλω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά, και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ πιεσμένο πρόγραμμα από τα ταξίδια και τις διάφορες υποχρεώσεις που γεννούνται από τη θέση τους, για αυτό το χρόνο που θα αφιερώσει για να καταλάβουμε μαζί ορισμένα θέματα. Κύριε Κοτζιά, καλή σας μέρα. Νομίζω ότι η μέρα είναι πολύ καλημέρα, νομίζω ότι η μέρα είναι πολύ χαρακτηριστική. Είμαστε 6 μήνες ακριβώς από τις εκλογές του Γενάρη. Ναι. Γι' αυτό και εγώ που πολύ σπάνια δίνω συνεντεύξεις και εξαιτίας που σας έχω σας προσωπικά σε μεγάλη εκτίμηση και λόγω της μέρας είμαι μαζί σας στον αέρα. Ευτυχώς δεν είναι η χώρα στον αέρα. Τι εννοείτε με αυτό? Εννοώ ότι η χώρα έχει κυβέρνηση που κάποιοι θα θέλανε να μην υπήρχε, ότι η χώρα έχει πορεία σταθεροποίησης. Και όσον αφορά εμένα, η χώρα έχει μια ενεργητική, δημοκρατική, εξωτερική πολιτική. Διότι αυτή τη στιγμή και σε σχέση και με άλλους συνομιλητές που είχαμε νωρίτερα εδώ, έθεσαν ένα θέμα ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει αυτή η κυβέρνηση, άρα πρέπει να πάμε σε μια άλλη κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να αποφευθούν οι εκλογές. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όχι, νομίζω ότι πάντα, και είναι λογικό σε μια χώρα, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Η κατάσταση έχει ένα παράδοξο, πραγματικό παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση περνάει ορισμένα νομοθετήματα που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα της Συμφωνίας των Βρυξελών, με τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ένα τμήμα της συμπολίτευσης δεν ψηφίζει. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει μια πλειοψηφία με την ίδια συμπολίτευση. Και έχει τρεις δρόμους. Ένας είναι να κυβερνήσει με αυτόν τον τρόπο που κατά γνώμη μου δεν μπορεί να αντέξει πολύ χρόνο. Ο δεύτερος είναι να ξαναενσωματωθούν οι δυνάμεις που σήμερα φέρνουν αντιρρήσεις, που δεν το βλέπω ότι θα είναι εύκολο, γιατί τέτοιου είδους συγκρούσεις επαναλαμβάνονται συνεχώς. Και ο τρίτος δρόμος είναι να ρωτάει κανείς πάντα το λαό. Και θεωρείτε πιθανότερο εσείς πιο απ' όλα να συνεχίσει να κυβερνάει ενσωματώνοντας τις δυνάμεις μέσα από το συνέδριο? Εγώ δεν είμαι προφήτης για να μιλήσω για πιθανότητες, αλλά ως παλιός πολιτικός αναλυτής πέραν του Υπουργού Εξωτερικού και με μεγάλη εμπειρία, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε σε εκλογές αν το κομμάτι της συμπολίτευσης που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση δεν αλλάξει η πορεία ή δεν παραιτηθούν από τις θέσεις τους για να μπουν κάποιοι άλλοι που έχουν διαφορετικές απόψεις στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα ήθελα να ανακατευτώ παραπέρα επί του θέματος. Ναι, υπάρχει όμως ένα συνέδριο μπροστά σε αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού φτάσαμε εδώ, στο οποίο βλέπετε ότι μπορούν να λυθούν εκεί αντιθέσεις. Με την πείρα σας το λέω, διότι έχετε μια μεγάλη πολιτική διάρκεια. Βλέπω μπροστά μια κεντρική επιτροπή καταρχάς. Mm-hmm. Εκείνη η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσει και θα αποφασίσει πότε και με ποιο τρόπο θα κάνει συνέδριο. Αλλά είναι ένα ισοκομματικό ζήτημα που για μένα δεν ανήκω σε κανένα από τα δύο κυβερνητικά κόμματα, αλλά σε μια δημοκρατική κίνηση Πράττω. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω. Με πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όσο καιρό δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και τώρα που είναι. Παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από πολύ κόσμο. Έχετε έτσι... Έχουμε πάντα συζητήσεις ρεαλιστικές, με βαριά επιστημονική βάση και θεμελίωση και με μεγάλο κοινό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κοτζιά, για να δούμε τώρα αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ τον κόσμο και έχει αγωνία ο κόσμος και το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε... Λογικό είναι να έχει αγωνία. Βεβαίως. Έχουν αναγνωριστεί και κάποια λάθη στη διαπραγμάτευση που έχουν γίνει από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό. Είχαμε και ένα σχεδιασμό. Έχουμε μπροστά μας. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω να κάνω το εξής σχόλιο. Η αδυναμία της κυβέρνησης ως προς τι? Η αδυναμία της κυβέρνησης ως προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις νομίζω ότι δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είναι σαφώς ότι αυτή η κυβέρνηση υπερέχει των προηγούμενων και από άποψη ηθικής συνανομοποίησης και από άποψη πολιτικής βούλησης και από άποψη αποφασιστικότητας. Εκεί που η κυβέρνηση έχει αδυναμίες και σε εισαγωγικά υπολείπεται, είναι στο σχετισμό ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στις υπόλοιπες. Δηλαδή, πράγματι, πρέπει τον πόη ολονών μας να μεγαλώσει κατά πολύ περισσότερο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχημένα τις όποιες πιέσεις και εκβιασμούς.
Βέβαια, ως υπουργός εξωτερικών, σας έχω ακούσει και το λέτε, και όταν συναντιέστε με τους δημοσιογράφους, δύσκολα αποκαλύπτετε τα μυστικά της διαπραγμάτευσης που κάνετε είτε για τα εθνικά θέματα είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Αλλά ήθελα να σας πω ότι τώρα. Νομίζω ότι ο υπουργός εξωτερικών δεν πρέπει να μιλάει πολύ. Σωστό είναι αυτό. Και να αφήνει να οριμάζουν. Έχουμε μια σειρά από σχεδιασμούς πάρα πολύ σοβαρούς. Έχουμε μια σειρά από προετοιμασία σημαντικών συμφωνιών. Αλλά αυτές πρέπει να γίνουν πρώτα, γιατί αλλιώς κάνουμε είτε τον προφήτη είτε τον δημοσιογράφο και τα δύο είναι ενδιαφέροντα επαγγέλματα, το ένα ιστορικό, το άλλο πραγματικό και σημερινό, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ καυτό και κρίσιμο δεκαήμερο, 12 μέρες περίπου, για να δούμε πού πάμε με τους εταίρους σε σχέση με τη συμφωνία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη φορά στη μεγάλη συμφωνία, αυτή που παλεύαμε από την αρχή, χωρίς να φάμε καινούργιες τρικλοποδιές? Διότι ακούγονται πάλι για προαπαιτούμενα και ένα καρό πράγματα. Να σας πω. Καταρχάς, μια διαπραγμάτευση που βρίσκεται στην εξέλιξη, όπως είπαμε πριν, δεν τη σχολιάζω. Mm-hmm. Αλλά μπορώ να κάνω να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις. Παρακαλώ. Το πρώτο. Η διαφορά η δικιά μας από τις άλλες κυβερνήσεις είναι ότι το παλεύουμε και ορισμένα στοιχεία κοινωνικής πολιτικής και προστασίας μπορούμε και τα επιβάλλουμε. Η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι και εκεί ακόμα που υποχωρούμε, το λέμε, υποχωρήσαμε, το λέμε, κάναμε δύσκολο συμβασμό. Δεν υιοθετούμε τη λογική της άλλης πλευράς. Το πρόβλημα της, ένα από τα προβλήματα, όχι το μοναδικό και ίσως όχι το αφετηριακό, αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν ότι όχι απλώς υποχωρούσαν αμαχητοί, αλλά αυτή την υποχώρηση την εμφανίζαν ως αναγκαία φιλοσοφία, την υιοθετούσαν και περνάγαν στη λογική της άλλης πλευράς, των δανειστών μας. Δηλαδή, παίρναν τα επιχειρήματα των δανειστών και τα εμφανίζαν ως δικά τους. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις, ότι σε αυτό υπάρχει ένας μεγάλος και ισχυρός διεθνής σχετισμός και ότι όταν υποχωρούμε το κάνουμε κατά ανάγκη και όχι γιατί αυτή η υποχώρηση είναι ο καλοπισμός της χώρας. Μάλιστα. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τους σχετισμούς στο εξωτερικό, γνωρίζετε πολύ καλά και την κατάσταση στη Γερμανία, ακούγεται και λέγεται ότι παρόλο το πρόβλημα που υπήρξε με την Ελλάδα και αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί στη διαπραγμάτευση, ταυτόχρονα έχει υποστεί, θα λέγαμε, και ένα πλήγμα, μία βαθιά κριτική η γερμανική πολιτική από τη στιγμή που έβαλε τόσο ανοιχτά στο τραπέζι το κολόβωμα της Ευρωζώνης μέσω ενός Brexit, ενός υποχρεωτικού διαλύματος 5 ετών. Και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας αναβρασμός μέσα στη Γερμανία για την πολιτική ειδικά που ακολουθεί ο κύριος Σόιμπλε. Ισχύουν αυτά? Μου επιτρέπετε να σας περιγράψω τη διαπραγμάτευση και τα αποτελέσματά της με μια εικόνα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για να επιβιώσει. Και στην ανάγκη χτυπάμε το κεφάλι μας ακόμα και πάνω σε έναν τοίχο και συχνά ματώσαμε και θα ματώσουμε και στο μέλλον. Και εμείς ως κυβέρνηση και η χώρα. Αλλά όταν, αφού ματώσαμε στις Βρυξέλλες πριν από 10 μέρες, όταν ξεπλήθηκε λίγο το τσιμεντένιος τοίχος, όλοι ανακαλύψαν ότι υπάρχουν βαθιά ρήγματα. Γιατί υπάρχουν βαθιά ρήγματα? Διότι πρώτον η Ελλάδα έχει δίκιο, δεύτερον ότι είμαστε η φωνή της λογικής και τρίτον και κυριότερο διότι υπήρξε από την παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων, των κινημάτων, των προοδευτικών επιστημόνων μια μεγάλη, θα έλεγα πρωτοφανή κινητοποίηση και υποστήριξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιμέρους διαφωνίες που υπήρχαν στο εσωτερικό του στρατόπεδου του δανειστών μας να μεγεθύνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε πρώτα απ' όλα τους Αμερικάνους, οι οποίοι την κρίση τους την ξεπέρασαν πιο γρήγορα εφαρμόζοντας κενσιανά μέτρα. Αντίθετα, η Ευρώπη έχει νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εδώ και η Καναδή ακόμα το ξεπέρασαν αυτό. Ναι. Με την ίδια πολιτική. Εδώ υπάρχει μια αντίθεση, ας πούμε, στον τρόπο εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών που αποδεικνύει ότι δεν είναι και τίποτα μονόδρομος. Mm. Το δεύτερο είναι ότι εντός στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, η Γαλλία αποφάσισε να σηκώσει βάρος μόνη της και να διαπραγματευτεί για πρώτη φορά μετά από καιρό, σαν ίσως προς ίσως με τη Γερμανία. Και εκεί έδειξε ότι και εντός της Ευρώπης υπάρχουν δύο διαφορετικές λογικές σε επίπεδο των ισχυρών δυνάμεων. Δεν λέω τώρα βοράς, νότος, δεν λέω τη λογική τη δικιά μας. Το τρίτο είναι ότι αυτή η αντίθεση, ας την πούμε, η αντίφαση
ανάμεσα στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, στο εσωτερικό των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία κύρια, και ανάμεσα σε χώρες οι οποίες έχουν χρέη και έχουν ελλείμματα όπως η Ελλάδα, και σε χώρες με πλεονάσματα όπως η Γερμανία και όχι μόνο, δίπλα σε αυτές τις τρεις αντιθέσεις εκφράστηκε και μια αντίθεση δρόμου στην ίδια την Γερμανία. Εκεί μπορούμε να καταγράψουμε το εξής. Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και στην σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχει μια αντίθεση μέσα στην ίδια τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, όπου τα συνδικάτα και η οργάνωση νεολαία τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία αντιτάχθηκαν και κατήγγειλαν αυτό το σχέδιο που σε μεγάλο βαθμό μας επιβλήθηκε. Ταυτόχρονα, ακόμα και η πιο ηγετική φυσιονομία των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, ο Γκάμπριελ, αν παρακολουθήσετε, βρέθηκε σε μια συνεχή αντίφαση με τον εαυτό του κατά την πίεση του κόμματός του. Χαιρέτησε το δημοψήφισμα την πρώτη μέρα που το αναγγείλαμε, το κατήγγειλε μετά πηγαίνοντας προς την Κυριακή του δημοψηφίσματος, θεώρησε ότι ήταν δικαίωμά μας στη συνέχεια, συμφώνησε με έναν τρόπο με τον Σόιμπλ για το Great Exit, τον κατήγγειλε το Σόιμπλ δημόσια. Αυτά είναι καινούργια φαινόμενα. Επίσης, στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατίας και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης έχουμε μια Μέρκελ που για πρώτη φορά, και πρέπει εγώ να το πω ικανοποιημένος, μίλησε ότι το ελληνικό πρόβλημα είναι και πρόβλημα γεωπολιτικό, ενώ ο Σόιμπλ είναι στους αριθμούς, αλλά επιτρέψτε να πω κάτι, εγώ τον σέβομαι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι σε σκληρές μάχες για τη ζωή του, και είναι ένας άνθρωπος ευθύης, και πρέπει να το υπογραμμίζουμε αυτό, πρέπει κανείς να σέβεται τη διαφορετική γνώμη και το φορέα της, αλλά ο κύριος Σόιμπλ δεν είναι ακριβώς οικονομολόγος. Πάρα πολλά Ινστιτούτα Οικονομικά της Γερμανίας κάνουν κριτική στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας είναι νομική. Και όπως ξέρετε, οι νομικοί είναι κατά κάποιο τρόπο έχουν το θετικό ότι είναι η μαθηματική των κοινωνικών επιστημών, γιατί έχει μια εσωτερική λογική η νομική, αλλά ταυτόχρονα οι νομικοί έχουν ένα στερεότυπο, είναι άνθρωποι χωρίς ευελιξία, θεωρούν τους κανόνες υπέρτερους των ανθρώπων και της πραγματικής ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν μια εν δυνάμει ισχυρή σύγκρουση ανάμεσα σε ένα ρεαλισμό που λαμβάνει υπόψη τη γεωπολιτική και σε μια στούρα αναγωγή όλων των προβλημάτων σε νομικούς κανόνες. Και αυτό εμφανίστηκε και στην για πρώτη φορά δημόσια διαφωνία ανάμεσα στον Στόιμπλ και τη Μέρκελ, ιδιαίτερα με τη συνέντευξη που έδωσε ο Στόιμπλ στο Σπίγκελ. Θέλω να πω συνολικά από τη σκοπιά του Υπουργού Εξωτερικών ότι όταν εμείς προβάλαμε το ζήτημα της γεωπολιτικής σε σχέση με το ρόλο της Ελλάδος και κατά πόσο μπορούν την Ελλάδα να την αφήσουν να καταστραφεί ή κατά πόσο μπορούν να μας συνδυάζουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να επικρατήσει χάος στην Ελλάδα, είπα τότε ότι οι δυτικοί εταίροι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο αποσταθεροποίησης που είναι Ουκρανία πάνω, Λιβύη αριστερά κάτω και Ιράκ, Συρία δεξιά κάτω. Ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι η ενδυνάμωση της Ελλάδος και Κύπρου και άλλων κρατών που μεταδίδουν κύματα σταθεροποίησης μέσα σε αυτό το τρίγωνο, παρά να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και να αποσταθεροποιηθεί όλο το τρίγωνο, λέγοντας τότε, μιλάμε για τέλη Γενάρη, δηλαδή πριν 6 μήνες, ότι έτσι όπως πάνε και η συμπεριφορά τους Συρία και Λιβύη θα οδηγήσει σε εκατομμύρια προσφύγων, τους οποίους δεν θα μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστεί δηλαδή το πρόβλημα, και εντός των οποίων μπορεί να υπάρχουν και τα πιο διαφορετικά και προκλητικά ακόμα ανάμεσα σε αυτές τις ψυχές που μετακινούνται, υπάρχουν και προκλητικές περιπτώσεις. Σας θυμίζω ότι όλο το Φλεβάριο ο Διεθνής Τύπος και μερίδα των Ελλήνων πολιτικών της δεξιάς και του ελληνικού τύπου με επιτέθη με έναν άγριο τρόπο. Διότι κατέγραφα ως όφυλα, ως Υπουργός Εξωτερικών, το πρόβλημα που έρχεται, που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Και δυστυχώς η Ευρώπη έχασε εκείνους τους μήνες, ασχολούμενοι με επιθέσεις σε βάρος μας και για αυτό το ζήτημα. Και νομίζω τώρα το καλοκαίρι του 15-6 μήνες μετά, δυστυχώς δικαιωθήκαμε και η Ευρώπη βρέθηκε απροετοίμαστη ουσιαστικά απέναντι σε ένα γεγονός που περιέγραφα ότι θα προκύψει από την πολιτική της. Και σε αυτά τα πλαίσια, θα έλεγα, είναι κέρδος, σε αυτά τα πλαίσια της αδυναμίας της Ευρώπης να αντιληφθεί το πρόβλημα που ερχόταν, είναι κέρδος ότι πάρα πολλά μικρά και μεγάλα κράτη και ενδυνάμει τώρα για πρώτη φορά ένα πολιτικό τμήμα της Γερμανίας, αντιλαμβάνονται το γεωπολιτικό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Και γι' αυτό η γεωπολιτική εμείς την εισάγαμε με έναν ιδιόμορφο τρόπο στην ίδια διαπραγμάτευση. Κύριε Κοντζιά, είστε πάρα πολύ σαφείς. Ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, όμως επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας 2 λεπτά ακόμα, 1,5 με 2 λεπτά, διότι ξέρω ότι παρακολουθείτε
και την πορεία των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και αρμοδιότητας, αλλά ξέρω ότι παρακολουθείτε και ιδιαίτερα το θέμα του Κυπριακού. Και όλοι λένε μετά και την παρέμβαση της κυρίας Μογκερίνη ότι είμαστε ενώπιον μιας λύσης του Κυπριακού. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, κύριε? Είμαστε ενώπιον δυνατότητας να βρεθεί λύση. Μάλιστα. Είναι άλλο πράγμα ενώπιον λύσης και είναι άλλο πράγμα ενώπιον δυνατότητας να βρεθεί λύση. Και επιτρέψτε μου, παρακαλώ, επειδή για το Κυπριακό έφαγα και το πρώτο ξύλο της ζωής μου. Στις διαδηλώσεις. Ναι. Και είμαι μεγάλος πια. Και επειδή είναι ένα πρόβλημα που με φαρμακώνει, διότι η Ελλάδα δύο φορές ήταν υπεύθυνη για την Κύπρο. Τη μία με το στρατιωτικό πραξικόπημα της Χούντας, που εσείς και εγώ την αντιπαλέψαμε όσο μπορούσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε το έγκλημα αυτό. Και δεύτερη φορά με το έγκλημα του PSI, που κουρεύτηκαν τα ελληνικά ομόλογα και κατά προέκταση δημιουργήθηκαν επιπρόσθεση τα προβλήματα στις Κυπριακές Τράπεζες. Ναι. Το κύριο βέβαια ήταν η Λαϊκή Τράπεζα και ο τρόπος που είχε πάρει 9 δις, δηλαδή το μισό προϋπολογισμό της Κύπρου από την Έλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα της Κύπρου είναι η ανταλλαγή δικαιωμάτων με ασφάλεια. Δηλαδή η διασφάλιση μιας λύσης όπου οι Τουρκοκύπροι αλλά και οι τρεις μειονότητες, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι, θα νιώθουν ότι είναι στο σπίτι τους, αλλά ταυτόχρονα θα είναι πραγματικό σπίτι για τους Ελληνοκύπριους όλο το νησί. Και για να είναι πραγματικό σπίτι για τους Ελληνοκύπριους όλο το νησί, θα πρέπει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και επίσης να τελειώνουμε με ένα καθεστώς εγγυήσεων που έφεραν σε μεγάλη αποτυχία. Το λέτε αποτυχία. Και το ξαναλέτε συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Ναι, μα είναι το κεντρικό είναι πρόβλημα. Κεντρικό πρόβλημα έχετε δει. Είναι στο όνομα αυτού η Χούντα μπήκε να αφτρέψει τον Μακάριο. Στο όνομα αυτού παραβιάζοντας όλες τις αρχές, μπήκαν οι Τούρκοι στο νησί, δεν διαβουλεύτηκαν πριν πούν όπως απαιτούν οι συνδίκες των εγγυήσεων, δεν επανέφεραν το Μακάριο στην εξουσία, γιατί οι συνδίκες λένε ότι πρέπει να επαναφερθεί το νησί στην πρώτερη κατάσταση, και δεν φύγαν αμέσως όπως απαιτούν οι εγγυήσεις. Έχουν παραβιάσει όλες τις εγγυήσεις, με πρώτον και χειρότερο βέβαια την Τουρκία. Και ξαναλέω εγώ ότι θέλω να σκεφτούν μερικοί άνθρωποι ότι η Βόρεια Κύπρος είναι η πιο στρατιωτικοποιημένη περιοχή του κόσμου. Η πραγματική Τουρκοκύπροι που έχουν απομείνει, η μισή δηλαδή, γιατί η άλλη μισή είναι στο Λονδίνο, είναι 90.000. Έκθεση ο τουρκικός στρατός κατοχής είναι 43.000. Δηλαδή, απίστευτες αναλογίες. Προσέξτε, ένας στρατιώτης για κάθε δύο ανθρώπους. Αλλά ακόμα και αν πάρουμε τους έπικους, δηλαδή αυτούς που κατοικούν, διαβιούν αυτή τη στιγμή, έστω και παράνομα, και πράγματι παράνομα, στα βόρεια του νησιού, αντιστοιχεί ένας φαντάρος για κάθε οικογένεια. Τέτοια στρατιωτικοποίηση δεν ξαναυπήρχε στον κόσμο. Και έχω υπογραμμίσει ότι μια από τις αδυναμίες και της ελληνοκυπριακής και ελληνικής πλευράς ήταν ότι πολλές φορές στον ξένο παράγοντα υπήρξε η εντύπωση και η εικόνα, στο διεθνή εννοώ παράγοντα, ότι εμείς φωνάζουμε διότι εκδιώχθηκαν κάποιοι Ελληνοκύπροι και πράγματι εκδιώχθηκαν από τα βόρεια της Κύπρου. Αλλά το πρόβλημα είναι και ένα ακόμα. Ότι οι Τουρκοκύπροι, οι δημοκράτες Τουρκοκύπροι ζουν εδώ και 41 χρόνια με ξένο στρατό κατοχής πάνω της. Είναι αυτοί που υποφέραν πιο πολύ και αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Το φαινόμενο αυτό ότι οι Τουρκοκύπροι, οι μισοί έχουν φύγει διότι ήσαν σε αδιέξοδα με την παρουσία του στρατού της κατοχής, δεν το έχουμε υπογραμμίσει και περιγράψει επαρκώς. Γι' αυτό επιτρέψτε μου που σας πήρα δύο λεπτά την εκπομπή. Όχι, παρακαλώ, είσαστε απολύτως σαφείς σε αυτό το ζήτημα και πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τώρα, αν και δεν θέλω να περιμένει πολύ ο κύριος Συντιχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα, να θυμίσω ότι είναι ένα μείζον θέμα η αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου και να θυμίσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τώρα στη ζωή, τον Γιάννο τον Κρανιδιώτη, τι αγώνα έκανε τότε με τις εκθέσεις για την απόσυρση των όπλων από την Κύπρο και των στρατευμάτων. Ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης υπήρξε μια φωτεινή φυσιογνωμία του ελληνισμού συνολικά, υπουργός αναπληρωτής στο τέλος της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και εξέχουσα προσωπικότητα του κυπριακού ελληνισμού, ο οποίος ίσως σήμερα να ήταν και πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Υπήρξε καλός μου φίλος, ξέρω ότι υπήρξε και δικός σας φίλος, υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης μαζί του σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν ένα φωτεινό μυαλό που πάντα τον αναστοχάζουμε και πάντα αποδηλεί μια στεναχώρια ο τρόπος που χάθηκε από ένα αεροπλάνο που και εσείς πετούσατε και εγώ πετούσα. Κύριε Κοτζιά,
Η συζήτηση μαζί σας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και ευχαριστούμε και ως Ελληνική Ραδιοφωνία για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Όχι, δικιά σας καλοσύνη και για τις ακροατές και ακροάτρες που μας ακούσανε σε μια όμορφη και ζεστή, όπως βλέπω έξω από το παράθυρο, Κυριακή. Καλή σας Κύριε Ακώστη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Κοντζιά.